techblog.gr, έχω στα χέρια μου το HTC Chacha, ένα από τα πρώτα Android κινητά, το οποίο έχει κουμπάκι Facebook πάνω στο κινητό, hard κουμπάκι, από αυτά που κάνουν click, και με αποτέλεσμα μάλλον ό,τι κατάσταση υπάρχει μέσα στην οθόνη του κινητού εκείνη την ώρα, π.χ. φωτογραφία, Facebook, γίνεται share κατευθείαν στο προφίλ μας. Μουσική, share κατευθείαν ακούμε το τάδε κομμάτι. Ποια είναι η θέση μας στο, ξέρετε, το check-in που κάνει το Facebook κτλ. Όλα λοιπόν, όποιος είναι fan και hardcore χρήστης του Facebook, με αυτό το κινητό, ό,τι κάνει, το μοιράζεται με τους φίλους του κατευθείαν πατώντας ένα κουμπί. Πάμε να δούμε τη συσκευή, την οποία αυτή τη στιγμή διαθέτει, μας διέθεσε μάλλον, το δίκτυο καταστημάτων της Vodafone. Η Vodafone. Θα κάνουμε λοιπόν, παιδιά, το καθιερωμένο unboxing και τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσουμε στο hands-on. Βλέπουμε εδώ πέρα τα περιεχόμενα της συσκευασίας. HTC Chacha, φυσικά Ταϊβάν, να πούμε, επειδή είναι HTC, να πούμε ότι το κινητό κοστίζει αυτή τη στιγμή 299 ευρώ και εδώ πέρα βλέπουμε τα υπόλοιπα, κυρία χαρακτηριστικά, εντελώς ελληνικό το κουτί, δεν είναι κάποιο αυτοκόλλητο αυτό όπως σε κάποια άλλα. Βλέπουμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 800 MHz επεξεργαστής, Android 2.3 με HTC Sense, 512 MB μνήμη RAM, 512 ROM, οθόνη αφής 2,6 ιντσών ανάλυσης 480x320 pixels, Bluetooth 3.0, Wi-Fi, GPS, 5 MP κάμερα με LED flash και μπροστινή κάμερα για βίντεο κλήσεις. Μπαταρία 1250 mAh και έχω να πω κάτι άλλο και ενσωματωμένη μνήμη 512 MB, το είπα στη ROM. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το καθιερωμένο unboxing με το μαγικό κοπίδι. Να δούμε το κινητό μέσα τη συσκευασία τι περιλαμβάνει. Εδώ είμαστε λοιπόν, κλασική συσκευασία HTC. Ωραία. Πλάκα έχει το κινητό, πρώτη φορά το βλέπω. Παρατηρώ ότι έχει και μία κλίση εδώ πέρα βλέπετε στο σχεδιασμό του. Λογικά για να κάθεται καλύτερα στο χέρι και να πληκτρολογούμε τα μηνύματά μας και το κουμπάκι το Facebook εδώ. Πλάκα έχει και βλέπουμε και τα πλήκτρα πως εξέχουνε. Okay, ωραία φέρονται τα πλήκτρακια και ποιοτικά όταν τα πατάς. Δηλαδή δείχνουνε, είναι στιβά, πώς θα το πω, σου δίνουν καλή αίσθηση ότι δεν θα χαλάσουνε γρήγορα ίσως. Μάλιστα πλήκτρα εδώ, capacitive πλήκτρα αφής εδώ, η οθόνη 2,6 inches. Εντελώς τώρα θα μου επιτρέψει το χαρακτηρισμό, αλλά αυτό εδώ πέρα το χρώμα και έτσι τα δύο τελειώματα, τα άσπρα με αλουμίνιο στη μέση, μου θυμίζει το HTC Flyer το tablet. Το έχετε δει σε βίντεο, αυτό το πλαστικό και αυτό το χρώμα χρησιμοποιεί. Έτσι δύο ακριανά πλαστικά έχει, βέβαια μεγαλύτερη ποσότητα αλουμινίου στη μέση, αλλά έτσι μπορώ να πω ότι μου κάνει μια πρώτη αίσθηση. Βλέπω εδώ πέρα υποδοχή για micro USB, από εδώ κάτω το μικρόφωνο, από αυτή τη μεριά τίποτα. Α, μάλιστα, μονοκόμματο αλουμίνιο αυτό εδώ και έτσι από πίσω. Εδώ πέρα σταματάει. Καλά, είμαι περίεργος να δω και πώς ανοίγει. Θα το βρούμε. Α, μπορεί από πάνω, παιδιά. Όχι. HTC Sense, θα το βρω μέσα πως είναι, έτσι. Α, να το. Okay. Έτσι ανοίγει και από πίσω λοιπόν, βγαίνει όλο το καπάκι το πίσω το λευκό, η μπαταριούλα μέσα με αυτό το προστατευτικό για να μην ακουμπάει και micro SD 2 GB μέσα στη συσκευασία, εδώ παίρνει την κάρτα SIM και η μπαταριούλα όπως είπα στην αρχή 1250 mAh. Τη βάζω μέσα, ωραία, βάζω και το καπάκι, συρταρωτό πάει οπότε. Έχει και αυτό εδώ πέρα την περίεργη κλίση, αλλά μάλιστα, ενεργοποιήθηκε κιόλας, γιατί το πάτησα από πάνω την ώρα που προσπαθούσα να το κλείσω. Το βάζω στην άκρη, θα φαίνεται και το πρώτο power on και να δούμε τι άλλο έχει μέσα η συσκευασία. HTC Chacha λοιπόν, γρήγορος οδηγός, σου δείχνει και πώς θα το ανοίξεις, εντάξει, πώς θα το φορτίσεις.
Vodafone, οδηγός ασφάλειας και συμμόρφωσης, εγγύηση, επικοινωνία και εντάξει, πάρα πολύ ωραίο αυτός ο νέος φορτιστής της HTC, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά και σε άσπρο είναι καταπληκτικός. Και φυσικά είδαμε και το HTC Sense 3.0 με τα κόλπα του. Okay, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, εντάξει, κλασικά η συσκευασία λιτή και απέριτη, δεν χρειάζονται και πολύ περισσότερα πράγματα. Το καλωδιάκι όλα σε λευκό, μ' αρέσει, όλα σε λευκό. Vodafone θα σου βάλω μέσα τον μαύρο φορτιστή που έχω, μου φαίνεται, και θα στο επιστρέψω έτσι, γιατί τον άσπρο τον γουστάρω πάρα πολύ. Okay, και ακουστικά που μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και για να, σαν hands-free, για να μιλάμε, έχουν μικρόφωνο πάνω. Και βλέπουμε εδώ πέρα και την ποιότητα κατασκευής. Okay, μια χαρά μου φαίνονται. Και η άκρη εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Απλά πράγματα, δεν χρειάζεται να γίνει τη ζωή μας δύσκολη. Α, μάλιστα, και βλέπω εδώ πέρα τα πανάκια, αυτά τα μαξιλαράκια για τα ακουστικά. Και αυτό για να, το τσιμπιδάκι για να πιάνουμε το hands-free πάνω στην μπλούζα μας, στο πουκάμισό μας. Μέσα λοιπόν μπαίνουν όλα αυτά. Ξανά μέσα, βάζω και αυτό. Και πάμε να δούμε λιγάκι έτσι το κινητό πριν επανέλθουμε αύριο μεθαύριο σε κάποιο στο hands-on κανονικά της συσκευής. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν κανονικά. Είπαμε οθόνη αφής 2,6 ίντσες, ανάλυση 480x320 pixels, κάμερα 5 megapixel με δυνατότητα λήψης βίντεο, έχω την εντύπωση HD, 1280x720, θα του ρίξω μια ματιά βεβαίως, ρύθμιση. Και δεν έχω να δω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή στη συσκευή. Μου αρέσει έτσι όπως την κρατάω στα χέρια μου. Να δούμε λίγο έτσι μάλλον κάποια πρώτα πραγματάκια, να μην σας κρατάω και σε αγωνία. Πάντως έχει πλάκα, είναι φαρδί, το βλέπετε στο χέρι, είναι φαρδί, αλλά δένει πολύ ωραία, κάθεται πολύ ωραία και νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για chatting, έτσι. Τέλεια. Πάω πίσω και βλέπουμε και την οθόνη του εδώ πέρα πώς είναι. Α, μάλιστα. Εδώ πέρα έτσι πάει το μενού. Οι ρυθμίσεις εδώ. Πολύ ωραία. Έχει γούστο η οθόνη του και το πώς τα έχουν φτιάξει. Εδώ κατευθείαν για προσαρμογή του UI HTC Sense 3.0. techblog.gr, HTC Chacha. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Bye bye.